Έχουμε το πρόγραμμα άθληση για όλους, το οποίο ξεκινά στο Δήμο Κισάμου. Ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες από 19 έως 65 ετών. Και πάμε να συναντήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τον κύριο Γιάννη Κελαϊδή, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού στο Δήμο Κισάμου. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάμε. Ναι. Ακριβώς. Και βέβαια πάμε να απευθύνουμε και μία πρόσκληση προκειμένου να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Βασικός στόχος ποιος είναι? Να υπάρξει συμμετοχή προκειμένου να υλοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα άθληση για όλους. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κλαϊδή. Να επιχειρήσουμε να πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Εγώ να δώσω κάποιες πληροφορίες. Έχει να κάνει με μία εγγραφή, έχει να κάνει με μία υπεύθυνη δήλωση, με μία ιατρική βεβαίωση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο mail προκειμένου καθένας από εμάς και αφορά βέβαια τους δημότες στην Κίσαμου να στείλει τα δικαιολογητικά προκειμένου να υπεύθυνα τα εξετάσουν και να γίνουν αποδεκτά. Και μέχρι την 5η 23 Μαρτίου είναι το συγκεκριμένο η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε σε ένα ταξίδι στον κόσμο όμως, Θεοδώρα. Βάλε μας λίγο στο κλίμα να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις και εικόνες και θα προσπαθήσουμε να βρούμε και τον υπεύθυνο, τον αντιδήμαρχο. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα ταξίδι στον κόσμο λίγο. Αυτό είναι, πρέπει να δείχνεις τα αντανακλαστικά σου και ζωντανές συνδέσεις. Και η τεχνολογία καμιά φορά δεν είναι σύμμαχος. Λοιπόν, η Ιορδανία, βάλε μας και μέσα στην οθόνη να μπούμε και στο κλίμα εκεί. Η Ιορδανία, 10 βαθμοί Κελσίου, 7 και 4, ίδια ώρα έχουμε. Στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, πραγματικά έχω και προσωπική εμπειρία, έχω πάει, ήταν υπέροχα, είναι υπέροχα, είναι μοναδικά. Αρκεί να μην βρέχει, να σου κάνει την τιμή εκεί ο καιρός, να μην είναι βροχερός στην Ολλανδία. Ισπανία, Τενερίφη, 2 ώρες πίσω, 5 και 4, 21 βαθμοί Κελσίου. Παρίσι, Γαλλία, 8 βαθμοί Κελσίου, 6 και 4. Πήγαμε και στο Παρίσι, συννεφιασμένος, μουντός, σκοτεινός ο καιρός. Ενώ προσπαθούμε λίγο να βρούμε και τον αντιδήμαρχο. Ρωσία, ανάγκη Ρωσία, μείον 3. 2 ώρες μπροστά, εκεί είναι 9 και 4 η ώρα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Φιλαδέλφια. Λοιπόν, πάμε στον αντιδήμαρχο να μας ενημερώσει, στον κύριο Κελαϊδή, τον κύριο Γιάννη Κελαϊδή. Πώς είστε, αντιδήμαρχε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Μια χαρά, εσείς. Όποιος επιμένει, στο τέλος κερδίζει. Έτσι δεν είναι? Επιμείναμε σε σύνδεση, έτσι, λέμε θα συνδεθούμε, έτσι, θα κερδίσουμε. Λοιπόν, πρόγραμμα άθληση για όλους. Το κυνηγήσατε αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να συμπληρωθούν οι συμμετοχές, έτσι δεν είναι, για να κριθεί επιτυχημένη η υλοποίησή του. Για δώστε μας κάποιες πληροφορίες. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το πρόγραμμα θα εκτελεστεί καλώς σε κόντου των πραγμάτων για πρώτη φορά στο Δήμο Κισάμου. Ξέρετε αυτό που λέμε, κάθε αρχή και δύσκολη. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να προσκαλέσω τους συμπολίτες μας να στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε φροντίσει να καλύψουμε όλη την περιφέρεια του Δήμου σε εισαγωγικά. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει τμήματα στο Καστέλι, που είναι το κέντρο του Δήμου στην Κίσαμο. Έχουμε στο Πλάτανο, που είναι το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής μας. Στον πρώην Δήμο Ιναχωρίου, την κοινότητα του Έλους. Και στον πρώην Δήμο Μυθύμνης, στο χωριό του Τραπανιά. Έτσι προσπάθησα να δημιουργηθεί, ας πούμε, κάποιο είδους αποκέντρωση, έτσι ώστε και οι άνθρωποι από απομακρυσμένα μέρη του Δήμου μας να μπορούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για πείτε μας τώρα, άθληση για όλους. Δηλαδή, με ποιον τρόπο κάποιος θα αθληθεί, σε ποια δομή, ποιες οι προϋποθέσεις? Κοιτάξτε, βασική προϋπόθεση είναι καταρχήν να είμαστε υγιείς, να έχουμε την ιατρική βεβαίωση ότι μπορούμε να αθληθούμε. Οι χώροι που θα γίνουν τα προγράμματα είναι σε αύλιους χώρους σχολείων, όπου έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεστεί το πρόγραμμα. Και θεωρώ ότι αν πάνε όλα καλά και συμπληρωθούν τα τμήματα, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία.
Μάλιστα. Θα υπάρξουν και επαγγελματίες, καθηγητές φυσικής αγωγής, γυμναστές, οι οποίοι θα επιβλέπουν για... Πείτε μας. Ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το συγκεκριμένο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να προσλάβουν καθηγητές φυσικής αγωγής, έτσι ώστε να είναι αυτοί οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τους αθλούμενους στον τύπο άσκησης που θα επιλέξουν. Πόσες συμμετοχές απαιτούνται για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα? Το κάθε τμήμα για να λειτουργήσει είναι γύρω στις 15 συμμετοχές. Θεωρώ ότι είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός. Μάλιστα. Τα δικαιολογητικά στέλνονται στο email dikisamu@gmail.com. Ακριβώς. Και μπορεί να γίνει και αίτηση και στο πρωτόκολλο του Δήμου μας. Μια χαρά. Έχουμε δώσει μια προθεσμία μέχρι την άλλη Πέμπτη. Βλέποντας και κάνοντας. Σας λέω, είναι πρώτη φορά που προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Ενημέρωση θέλει. Ενημέρωση και κινητοποίηση. Φτιάχνει και ο καιρός, ανεβαίνει και η διάθεση. Έτσι. Αφήνουμε και τον κορονοϊό κάπως διαχειρίσιμη κατάσταση. Οπότε υπάρχει καλύτερη ευκαιρία, αντιδήμαρχε? Δεν υπάρχει. Όχι, βέβαια. Και πρέπει να δώσετε και πρώτος, βέβαια, το σύνθημα, να συμμετέχετε κι εσείς. Και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν. Ευχαρίστω. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.